είμαστε εδώ. Το έγκλημα που ετοιμάζουν σε βάρος των ζώων μας δεν θα περάσει. Ο λαός της Δυτικής Αθήνας, ο λαός της Δυτικής Αττικής δεν έχει συνηθίσει και δεν θα συνηθίσει να ζει με το σκουπιδαριό. Δεν θα συνηθίσει να ζει με τον καρκίνο. Συνάδελφοι, είναι δεκάδες τα σωματεία, είναι δεκάδες οι φορείς, είναι δεκάδες οι σύλλογοι σε όλη την Αττική που έχουν πάρει απόφαση με τα αιτήματά μας, που καταδικάζουν το έγκλημα. Συνάδελφοι βγαίνουν και λένε ψέματα, κυβέρνηση, δημοτική αρχή, περιφερειακή αρχή, εγκληματούν κατ' εξακολούθηση. Λένε ψέματα ότι το 2025 οχικά φυλής κλείνει. Τι προωθείτε όμως μετά από αυτό, συνάδελφοι? Προωθούν την καύση απορριμμάτων. Δηλαδή θα βγουν να πανηγυρίζουν ότι έκλεισε ο καρκίνος του Χιτά και θα τσακίζουν τις ζωές μας με τον καρκίνο της καύσης. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να ανοιχτούμε το νέο έγκλημα που ετοιμάζουν σε βάρος των ζωών μας. Εγκληματούν κατ' εξακολούθηση σε μια περιοχή, στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα, που έχουμε ολοφάνερο πλέον και με την πανδημία την κατάσταση στο σύστημα υγείας, που τα κέντρα υγείας είναι υποτελεχωμένα με τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Σε μια περιοχή που βρίσκεται το Χιτά δίπλα στον Αυπρόπυργο, που ο κίνδυνος ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος είναι όλο και πιο έντονος. Σε μια περιοχή που οι κάτοικοι τρομάζουν και κινδυνεύει η ζωή τους σε κάθε φυσικό φαινόμενο, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε γενιά. Συνάδελφοι, θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους και θα βάζουμε εμπόδια μέχρι να νικήσουμε. Να δοθεί τώρα οριστική λύση, να σταματήσει το έγκλημα του Χιτά. Χρειάζεται να προωθηθεί τώρα η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή. Χρειάζεται τώρα να χωροθετηθούν με κατάλληλα και επιστημονικά κριτήρια κατάλληλοι χώροι τελικής επεξεργασίας και απόθεση των απορριμμάτων. Συνάδελφοι, δεν προωθούν την ανακύκλωση, γιατί έχει τεράστιο κόστος για αυτούς και δεν βγάζουν αρκετό κέρδος. Όμως, συνάδελφοι, κόστος για μας, κόστος για το λαό της Δυτικής Αττικής, κόστος για το λαό ολόκληρης της Αττικής, είναι ο καρκίνος του Χιτά. Γι' αυτό και τους δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Είμαστε δεκάδες, είμαστε εκατοντάδες και θα γίνουμε περισσότεροι. Χρειάζεται τώρα τα αιτήματά μας να εισακουστούν μπροστά, να εισακουστούν παντού, να πάρθουν αποφάσεις σε δεκάδες ακόμα σωματεία και φορείς. Συνεχίζουμε και θα βάζουμε συνέχεια εμπόδιο στα εγκλήματά τους.